Με σκεπτικισμό, κρατώντας παράλληλα μία στάση αναμονής, αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις στο μέτωπο των προκρατήσεων οι τουριστικοί φορείς του νησιού που βρίσκονται στο Βερολίνο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Το κλίμα είναι θετικό από τις επαφές, οι οποίες σήμερα Παρασκευή κορυφώθηκαν στη Γερμανία, με τουριστικούς παράγοντες να πραγματοποιούν διαδοχικές επαφές με tour operators, ωστόσο η πτώση στις προκρατήσεις αγγίζει το 10%. Από Γερμανία αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι τα μεγάλα γραφεία έχουν πτώσει στις προκρατήσεις από μείον 9 μέχρι μείον 25%. Είναι ήδη βελτιωμένο το νούμερο και πιστεύουμε ότι θα βελτιωθεί ακόμα πιο πολύ. Ναι. Εβδομάδα με εβδομάδα πιστεύω ότι θα βελτιώνεται. Την ίδια ώρα, φορείς του τουρισμού κρατούν αποστάσεις από τις τελευταίες αναφορές της Υπουργού Τουρισμού Ελένας Κουντουρά, σύμφωνα με την οποία αναμένεται να καταγραφεί περαιτέρω αύξηση στις αφίξεις τουριστών από τη Γερμανία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι εκτιμήσεις και η τοποθέτηση της Υπουργού δεν συμβαδίζουν με την πορεία των προκρατήσεων, επισημαίνουν φορείς της Κρήτης. Από πού έχει τις πληροφορίες η κυρία Κουντουρά, δεν ξέρω και από πού παίρνει τα νούμερά της. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τι να πω. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην καθημερινότητα του τουρισμού, οι οποίοι δουλεύουν στον τουρισμό, ζουν τα πράγματα, έχουν την πραγματική εικόνα της κατάστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επόμενο διάστημα στη γειτονική Τουρκία, τουριστικοί πράκτορες και ξενοδόχοι αναμένεται να κατεβάσουν τις τιμές των πακέτων τους, καθώς οι προκρατήσεις έχουν εκτοξευθεί και τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν πληρότητα που αγγίζει το 85%. Μια εξέλιξη που πιθανότατα να οθήσει αγορές από τη Σκανδιναβία, τη Ρωσία και τη Βρετανία στη λύση της χώρας μας. Οι γείτονές μας, βλέποντας ότι πηγαίνουν πολύ καλά, μέχρι πάρα πολύ καλά, θα υποχρεωθούν κάποια στιγμή εντός των αμέσως επόμενων ημερών να περιορίσουν κατά κάποιο τρόπο τις μεγάλες εκπτώσεις τις οποίες δίνουν. Αυτό ενδεχομένως, και είναι σοβαρό το ενδεχόμενο, να στρέψει κάποιους τουρίστες προς την Ελλάδα.